Σε ό,τι αφορά το κόμμα μας πρέπει να είναι καθαρό πως ένα επαναστατικό κόμμα δεν μπορεί να έχει δύο πρόσωπα. Άλλο στην καθημερινή δράση και άλλο όταν γίνονται εκλογές. Δεν μπορεί να παλεύει καθημερινά για τη συγκέντρωση δυνάμεων για την εξουσία και στις εκλογές να χύνει την καρδάρα με το γάλα και να σπέρνει αυταπάτες, να εφησυχάζει και τελικά να αφοπλίζει το λαό. Καμιά κυβέρνηση που διαχειρίζεται τον καπιταλισμό, την εξουσία των μονοπωλίων, την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, καμιά κυβέρνηση που υλοποιεί πρόγραμμα που βασίζεται στα κέρδη των καπιταλιστών, στην ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων οικονομικών ομίλων, δεν μπορεί να ακολουθήσει πολιτική προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Καμιά τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τους νόμους του συστήματος, τις αντιθέσεις του, να ματαιώσει την εκδήλωση της καινούργιας, πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που θα έρθει τα επόμενα χρόνια. Αργά ή γρήγορα οι υποσχέσεις περί ανακούφισης του λαού θα ξεφουσκώνουν, θα αποδεικνύονται λόγια του αέρα και η αναμονή, οι προσδοκίες για κάτι καλύτερο θα δίνουν τη θέση τους στην απογοήτευση, στην υποχώρηση του εργατικού κινήματος. Καμιά δουλειά δεν έχει ο άνεργος, ο εργάτης που τον εξαθλιώνουν, ο φτωχός αγρότης, η νεολαία να ταυτιστούν με αυτές τις επιλογές. Όπως και αν το βαφτίσουν είναι οι επιλογές διαφόρων τμήματων του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Κανείς δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα. Το κόμμα μας με τις αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου στέκεται με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη στις σημερινές συνθήκες να σπάσει η παθητικότητα, η ακινησία, η μυρολατρική αποδοχή της σημερινής κατάστασης, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι άμεσες κατακτήσεις. Η ζωή μας έχει διδάξει ότι η αναμέτρηση με τις δυσκολίες, η αναμέτρηση με το φόβο, η πάλι ανάμεσα στο συλλογικό και το ατομικό, δεν προκύπτουν μόνο σε περιόδους πολέμων, δικτατορίας, αλλά και σε συνθήκες λιγότερο ή περισσότερο ειρηνικές, σε συνθήκες που το κίνημα είναι αδύναμο, είναι σε στασιμότητα ή και υποχώρηση όπως είναι σήμερα. Σήμερα, τώρα, χρειάζεται η δουλειά του Μυρμηγκιού, με υπομονή, με επιμονή, ώστε να μαζικοποιηθούν τα ταξικά συνδικάτα, να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο εργατικό λαϊκό κίνημα, πρώτα απ' όλα σε αυτό, αλλά και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Η αστική τάξη και τα κόμματά της θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να χτυπήσουν, για να αναχαιτήσουν τις λαϊκές αντιδράσεις και το κίνημα. Να χτυπήσουν το κόμμα μας. Νομίζουν πως βρήκαν την ευκαιρία οι κάθε λογής καλοπληρωμένοι κονδυλοφόροι παρέα και χέρι-χέρι με τους κάθε λογής οπορτουνιστές και με αφορμή την πώληση του 902 να χτυπήσουν το ΚΚΕ. Νέα, Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ, Παπαδημούλης, Χρυσή Αυγή. Πιστεύουν ότι έχουν το ηθικό ανάστημα να κουνάνε το δάχτυλό τους στο κουκουέ. Οι ίδιοι πριν από λίγο καιρό μιλούσαν για ύποπτες διασυνδέσεις του κουκουέ με την εταιρεία Γερμανός. Οι ίδιοι που εγκατέλειψαν το κόμμα που δεν πέρασε ούτε μια μέρα που να μην χτυπήσουν το κουκουέ τον 902 τους εργαζόμενους αυτό. Γράφουν και διαλαλούν για τις προτάσεις να μετατραπεί ο 902 σε κοινό σταθμό της αριστεράς. Ο 902 δημιουργήθηκε από το κουκουέ για τις ανάγκες ενημέρωσης του λαού και προπαγάνδησης της γραμμής του κουκουέ. Στηρίχθηκε οικονομικά από το κουκουέ με ενίσχυση που έφτανε και ξεπερνούσε το τελευταίο διάστημα το 70% των δαπανών του. Από την οικονομική δουλειά και προσφορά των μελών του κόμματος και φίλων του κόμματος. Από τις οικονομικές εξορμήσεις και ενισχύσεις από φίλους, οπαδούς και όχι μόνο στο κουκουέ. Δεν δούλεψε ποτέ ο 902 με τη λογική και τους νόμους του κέρδους, όπως δουλεύουν οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν ποτέ οικονομικά αυτάρκης, ώστε να καλύπτει τα έξοδά του από τις διαφημίσεις για να συντηρείται, να εκπέμπει και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις το απαραίτητο και αναγκαίο προσωπικό που δούλεψε γι' αυτόν στα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Η εταιρεία ραδιοτηλεοπτική στην οποία ανήκει ο σταθμός αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του κόμματος, γιατί δημιουργήθηκε, στηρίχθηκε οικονομικά από το ΚΚΕ. Στις συνθήκες όμως της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η στήριξη που πάντα υπήρχε. Αξιοποιήσαμε λοιπόν τη δυνατότητα πώλησης της εταιρείας, ώστε πρώτα απ' όλα να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο
οι οφειλές της επιχείρησης στον κόσμο που δουλεύει σε αυτήν, στα ασφαλιστικά ταμεία και άλλες οφειλές. Για να τηρηθεί αυτό προχωράμε σε συμφωνία με τους εργαζόμενους και ό,τι γίνεται σε συμφωνία μαζί τους. Έχουμε επίγνωση της δυσκολίας που δημιουργεί στις ανάγκες της προπαγάνδας μας αυτή η εξέλιξη. Γι' αυτό και θα κάνουμε τα πάντα όλοι οι κομμουνιστές και όλοι οι φίλοι του κόμματος για να καλυφθεί αυτό το κενό που δημιουργείται. Σύντροφοι και φίλοι, καθήκοντας σε κάθε συνοικία, πόλη και χωριό, να υπερασπιστούμε το λαό διεκδικώντας πληρωμή μισθών, συντάξεων, διάφορων παροχών που χρωστάει το κράτος, σε συνδυασμό με κήρυξη στάσης πληρωμών σε ό,τι αφορά δόσεις πάσης φύσεως δανείων, λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ ή χρηματικές εισφορές σε παιδικούς σταθμούς, διόδια κλπ. Απέτηση παραγραφής τραπεζικών και άλλων χρεών λαϊκών οικοκυριών. Ταυτόχρονα δυναμώνουμε το μέτωπό μας απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Δίνουμε τα πάντα να αποκαλύψουμε το χαρακτήρα της. Δεν χωράει καμία αυταπάτη, ούτε όταν κάνουν τους καλούς σαμαρίτες που μοιράζουν τρόφιμα και δίνουν αίμα, ούτε όταν κάνουν τους δαΐδες σε ταλέπορους μετανάστες. Είναι οι απόγονοι των εγκληματιών Ναζί, είναι οι απόγονοι των ταγματασφαλιτών, είναι ορκισμένοι εχθροί του λαού και των αγώνων του. Μόνο το οργανωμένο εργατικό κίνημα, μόνο η Λαϊκή Συμμαχία των Εργατών, των φτωχών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την Χρυσή Αυγή. Φίλοι και φίλες, το κάλεσμα που απευθύνουμε για συμπόρευση με το ΚΚΕ δεν αφορά στενά την εκλογική στήριξη του ΚΚΕ. Σημαίνει πρώτα απ' όλα συμπόρευση στο κίνημα μαζί του, με το περιεχόμενο που πρέπει να έχει σήμερα ο αγώνας.